Και βεβαίως η χώρα θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας, να βοηθήσει τη χώρα να επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, διότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσουμε ότι θα αρχίσουν να δημιουργούνται θέσεις εργασίας και η οικονομία θα καταφέρει να ξεφύγει από την παγίδα. Κύριε Υπουργέ, να τα δούμε ένα-ένα στα άμεσα. Γιατί τα λεφτά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεν έχουν πάει ακόμη στις τράπεζες? Αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζετε, η απόφαση που είχε πάρθει πριν από τις εκλογές με μια νομοθετική πρωτοβουλία, οι όροι ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών θα προκύψουν μέσα από μια πράξη Υπουργικού Συμβουλίου. Ο νόμος αρχικά προέβλεπε ότι αυτά θα γινόταν με υπουργική απόφαση. Κρίθηκε όμως ότι θα πρέπει το Υπουργικό Συμβούλιο να προσδιορίσει τους όρους της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης και αυτό αφέθηκε για μετά τις εκλογές. Εγώ σας μιλάω για την προσωρινή ανακεφαλαιοποίηση. Δεν μιλάω για την ανακεφαλαιοποίηση την κανονική. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Αυτή τη στιγμή το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ετοιμάζει το προσύμφωνο, αν θέλετε, εγγραφής, με το οποίο θα γίνει η διαδικασία της προσωρινής ανακεφαλαιοποίησης, θα το θέσει υπόψη των τραπεζών και οι τράπεζες θα αρχίσουν να υπογράφουν. Πότε θεωρείτε ότι θα είναι αυτό έτοιμο? Ότι θα έχουν ολοκληρωθεί όλες αυτές οι διαδικασίες? Ναι. Αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή το διαχειρίζεται το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε συνεργασία με τις τράπεζες, όπως είπα και με την Τράπεζα της Ελλάδος. Πιστεύω ότι είναι θέμα ημερών. Κύριε Υπουργέ. Ωραία. Το άλλο, μισό λεπτό. Δημήτρη, επίτρεψε να μου. Ναι. Με το στις 15 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να πληρωθεί ή όχι ένα ομόλογο σε ξένο δίκαιο 436 εκατομμύρια ευρώ, αν θυμάμαι. 435 εκατομμύρια. Ωραία. Λοιπόν. Τι θα γίνει με αυτό, θα πληρωθεί κανονικά, τι έχετε αποφασίσει ή πώς θα αποφασίζετε? Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό και ακριβώς επειδή θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή για να ληφθεί μια απόφαση η οποία είναι δεσμευτική και για τις επόμενες κυβερνήσεις, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση πριν γίνει οποιαδήποτε τοποθέτηση. Έχω ήδη ενημερώσει. Θα πρέπει να γίνει μία συνεννόηση με τους αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, έτσι ώστε να ξέρουμε ποια είναι η άποψη η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή, διότι δεν θα μπορούσα να πάρω οποιαδήποτε πρωτοβουλία και να δεσμεύσω τις επόμενες κυβερνήσεις χωρίς να έχω την άποψη που θα εκφράσουν οι αρχηγοί των κομμάτων. Ωραία. Και αν δεν υπάρξει συμφωνία επ' αυτού, εν πάση περιπτώσει, καταρχάς θα ήθελα να μάθω ποια είναι η δική σας άποψη, τι πρέπει να γίνει. Αλλά εάν δεν συμφωνήσουν. Τη δική μου την άποψη θα την καταθέσω στον Πρωθυπουργό και στους αρχηγούς των κομμάτων. Εγώ θα παρουσιάσω ποια είναι τα υπέρ και τα κατά της κάθε πρότασης, θα παρουσιάσω τους κινδύνους που συνδέονται με την κάθε πρόταση και επ' αυτών θα ζητήσω από όλους όσους αυτή τη στιγμή εκπροσωπούν τα κόμματα μέσα στη Βουλή να μου πούνε ποια είναι η καλύτερη για τα συμφέροντα της χώρας απόφαση που θα πρέπει να ληφθεί. Και θα αποφασίσουν τι, κατά πλειοψηφία ή θεωρεί? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό και προκρίνω ότι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα και θα πρέπει αυτό να είναι κυρίαρχο στις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη θα είναι να δοθεί και μία απάντηση, αν θέλετε, στις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με το σχηματισμό κυβέρνησης. Αντιλαμβάνομαι βέβαια τις δυσκολίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και τις διαφωνίες που μπορεί να υπάρχουν, αλλά θα πρέπει όλοι προς τιμήν να σκύψουν πάνω στο πρόβλημα της χώρας και να μην αντιμετωπίζουν τα ζητήματα αυτά έχοντας στο μυαλό τους το πιθανό ενδεχόμενο της διεξαγωγής ξανά εκλογών, αλλά να δούνε πρώτα αν με βάση την εντολή που κατέθεσε ο ελληνικός λαός στις 6 Μαΐου υπάρχει μια δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης η οποία να είναι μια κυβέρνηση που απαντά στα προβλήματα της χώρας, που θα διασφαλίζει τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Αυτό είναι ένα θέμα, κύριε Υπουργέ, που θα διασφαλίζει τώρα από τα την κόμματα. Παραμονή της χώρας στη ζώνη του ευρώ. Μια και το λέτε αυτό, λοιπόν. Αυτή τη στιγμή, αν καταγγείλουμε το μνημόνιο, υπάρχει αυτή η πρόταση ήδη από το ΣΥΡΙΖΑ και από τον Πρόεδρο, να καταγγείλουμε το μνημόνιο. Τι θα σημαίνει αυτό, κατά τη γνώμη σας? Τι γνώμη σας θα πείτε?
Εάν καταγγελθεί το μνημόνιο, αντιλαμβάνομαι ότι οι θεσμικοί πιστωτές θα θεωρήσουν ότι δεν έχουν την υποχρέωση να συνεχίσουν να τροφοδοτούν την Ελλάδα με τα ποσά τα οποία είχαν δεσμευτεί στο πλαίσιο των δύο συμφωνιών, του πρώτου, της πρώτης συμφωνίας και της δεύτερης συμφωνίας, βάσει των οποίων η Ελλάδα θα εξασφάλιζε ένα ποσό της τάξης των 240 δισεκατομμυρίων αθρηστικά για να μπορεί να παραμείνει για ένα εύλογο χρονικό διάστημα έξω από τις αγορές και να υλοποιήσει εκείνες τις αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα. Σε αυτή την περίπτωση η Ελλάδα έχει χρήματα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις, κύριε Υπουργέ. Σε αυτή την περίπτωση, λέω, χρήματα έχει η Ελλάδα να ανταποκριθεί στις βασικές υποχρεώσεις, να πληρώνει μισθούς, συντάξεις, να λειτουργεί η υγεία, η παιδεία κτλ. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Όσο η χώρα μας έχει πρωτογενή ελλείμματα, και θέλω να είμαι καθαρός σε αυτό γιατί πολλοί από τους τηλεθεατές μπορεί να μην είναι εξοικειωμένοι με αυτούς τους όρους, όσο η χώρα, αν αφαιρέσουμε τα έξοδα για τους τόκους, έχει περισσότερα έξοδα από ό,τι έχει έσοδα, η άποψή μου είναι καθαρή ότι δεν υπάρχει αντικειμενικά καμία δυνατότητα να εξυπηρετήσει τις ανάγκες τις οποίες έχει. Αυτό σημαίνει ότι αν αύριο, για παράδειγμα, πάρθει μια απόφαση από οποιονδήποτε ότι η χώρα δεν ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις τις οποίες έχει αναλάβει, τότε με βάση τα αποτελέσματα του 2011, όπου το πρωτογενές έλλειμμα είναι της τάξης των 4,5 δισεκατομμυρίων περίπου, θα πρέπει μέσα σε μία νύχτα από τη στιγμή που θα πάρθει η απόφαση να γίνουν περικοπές της τάξης των 4,5 δισεκατομμυρίων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ισοσκελίσουμε τα έσοδα με τα έξοδα.